Μου είπε η Φεδρούλα ότι στο σχολείο, επειδή είχε φέρει ένα παιχνίδι, το πετάξατε μετά μέσα στο κάδο. Το παιδάκι απλά πήρε ένα παιχνίδι στην τσάντα του. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τόσο θέμα. Α, ήσασταν εκδρομή σήμερα. Αχ, ναι! Ωραία, περάσατε! Δεν πήγατε καθόλου σχολείο. Γεια σας. Φέδρα! Γεια σου, Λίζα! Μου είπε η Φέδρα ότι στο κολυμβητήριο η Όλγα της έκανε μια πατητή απίστευτη και μου λέει: Μαμά, κάτω ξαναπνιγώ. Α, δεν ήρθε. Έχετε κοξάκι. Περαστικά στο κορίτσι. Ρε, Φέδρα! Έλα, μαμά. Είσαι στα καλά σου, καλέ. Είναι δυνατόν να πιστεύεις τη Φέδρα που σου λέει ότι την κατέβασα μες στη μέση της Μεσογείων. Απλά της είπα, εάν δεν βάλεις τη ζώνη σου, δεν θα ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Ρε, Φέδρα! Την αγάπη μου, κούκλα σου. Α, είναι στο κομμωτήριο. Την ξεμάλιασε, βρε Φέδρα μου, ναι. Και την πήγα στο δικό μου κομμωτήριο που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί τα μακρύνουνε. Θέλεις να πας τώρα να παίξεις και να πάρω εγώ το κομμωτήριο τηλέφωνο να μας τη φέρει. Έλα, Λάζαρε, μπορείς όπως έρχεσαι να πάρεις μία κούκλα πριγκίπισσα με νοσοκόμα. Ταυτόχρονα δεν γίνεται. Θα αντικατασταθείς.